πραγματικός Ευρωπαίος εταίρος. Και θέλω να σας συγχαρώ για όλες τις προόδους που έχει κάνει η Πορτογαλία, για τις τεράστιες προσπάθειες που κάνετε να εξασφαλίσετε την ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή στη χώρα σας, ιδίως μέσα από το πολύ σημαντικό εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο θέλετε να θέσετε σε εφαρμογή. Senhor Primeiro-Ministro, dou-vos as bem-vindas a Atenas, um país amigo, e gostaria de vos agradecer as tentativas para, que têm feito para o desenvolvimento e coesão do Programa de Reestruturação e Desenvolvimento em Portugal. Muito obrigado. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε πολλά κοινά σημεία, οι δύο χώρες. Θα έλεγα ταυτιζόμαστε σε όλες τις θέσεις, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα, τα οποία θεωρώ εξαιρετική σημασία λόγω της επικαιρότητας που έχουν όχι μόνο για τις χώρες μας, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Gostaria, Sr. Primeiro-Ministro, de vos dizer que os nossos países têm muitas coisas em comum e gostaria de referir também dois pontos que são comuns aos nossos dois países. Το πρώτο είναι ότι επιδιώκουμε και οι δύο χώρες την εμβάθυνση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή ενοποίηση πραγματική και να υπάρξει ένα τέλος σε αυτό το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο εμφανίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο παραδείγματα νομίζω ότι αρκούν. Το ένα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί η πορεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ώστε να αποτελέσει πραγματική κεντρική τράπεζα και να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους που είναι κοινή στην Ευρώπη, δεν αφορά μόνο τις χώρες μας. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι το ότι ο ESM, που είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2011, πρέπει να ολοκληρωθεί, να αποκτήσει και τα στελέχη εκείνα τα οποία θα μπορούν να κάνουν την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων μες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οτροπία του ευρώ. Και όχι βεβαίως να υπάρχει, αν θέλετε, ένα είδος δανεισμού στελεχών από άλλους οργανισμούς που τους σεβόμαστε απολύτως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να εμπιστευτούμε πολύ περισσότερο δικά μας στελέχη, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπα προηγουμένως, με νοοτροπία ευρώ. O primeiro destes pontos que eu gostaria de referir é que os dois países tentam aprofundar e aproximar-se mais da União e acabar com este crime democrático que é o problema de austeridade e temos também que enfrentar a crise e a dívida e todo este mecanismo para obter uma reavaliação do programa e conseguir que o euro siga o seu ponto principal e siga em frente como tem acontecido até agora, mesmo e apesar das dificuldades. Και ως προς το μεγάλο, το οξύτατο προσφυγικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Θεωρούμε και θεωρείται και πολύ ορθά ότι αυτή τη στιγμή το προσφυγικό είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι το νόμισμα, αλλά ο άνθρωπος. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε την Ευρώπη και πρέπει στον τομέα αυτόν να συμπεριφερθούμε απέναντι στους πρόσφυγες με όρους ανθρωπισμού και με όρους αλληλεγγύης. Temos que também considerar o problema migratório que enfrentamos neste momento, que é um problema, penso eu, mais existencial do que económico. Temos que também apoiar a Europa e continuar a tentar superar este problema migratório, este problema que é fundamentalmente humanista, existencial, ou seja, do homem. E ainda não υπάρξει αλληλεγγύη, tudo από εκεί και πέρα. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πίσω σε όλες τις πρόοδους τις οποίες έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Και θέλω να τονίσω εδώ ακριβώς ότι δυστυχώς ορισμένοι εταίροι μας έχουν συμπεριφερθεί με φοβικά σύνδρομα απέναντι στους πρόσφυγες, κάτι που δεν ταιριάζει στην Ευρώπη και στην οτροπία της,
γιατί η αλληλεγγύη είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης εδώ θέλω να τονίσω, αυτό αφορά εμάς περισσότερο την Ελλάδα, ότι χώρες γειτονικές οι οποίες φιλοδοξούν, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, χώρες που φιλοδοξούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, όταν συμπεριφέρονται απέναντι στους πρόσφυγες, όπως συμπεριφέρθηκαν παραδείγματος χάρη χθες εδώ στην Ελλάδα, με συμπεριφορές αδιανόητες, απαράδεκτες για τον ανθρωπισμό, είναι βέβαιο ότι δεν έχουν θέση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βεβαίως από εκεί πέρα στο ΝΑΤΟ. Gostaria também de dizer que tem que haver solidariedade entre os povos, tem que haver mais solidariedade entre a União Europeia, porque senão corremos o perigo da União Europeia ter comportamentos de fobia, como acontece, e também temos que sublinhar que a Grécia tem que ajudar mais e superar o problema. Há alguns países, como a ex-Jugoslávia, que querem entrar na NATO, mas têm comportamentos que não são, digamos, tão corretos como aconteceu ontem e como sabemos que está a acontecer no caso como enfrenta o problema migratório dos imigrantes e os refugiados. Για να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό ζήτημα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να εφαρμοστεί οπωσδήποτε η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι μια συμφωνία που αποτελεί ένα βήμα προόδου και πρέπει να εφαρμοστεί για να αποτελέσει πραγματικά βήμα προόδου. Αλλά εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να τονίσουμε τα εξής, ότι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος Συρία οριστικά. Πρέπει να μπει ένα τέλος στον πόλεμο αυτό. Ήδη είναι παρήγορο ότι τηρείται η εκεχηρία. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε και στον τομέα αυτό πρόοδους, όπως επίσης κοινή μας θέση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μας είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία όπως αρμόζει, οι τρομοκράτες και ιδίως οι τζιχαντιστές του ISIS. Είναι εκπρόσωποι, το τονίζω πολλές φορές αυτό, μιας νέας βαρβαρότητας που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως τέτοιους πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό το λόγο είπα προηγουμένως ότι η κοινότητα των θέσεων των χωρών μας και σε ό,τι αφορά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πορεία προς την ολοκλήρωσή της και σε ό,τι αφορά το οξύτατο προσφυγικό ζήτημα, θέσεις αυτές είναι κοινές. Γι' αυτό θα συνεργαστούμε μαζί και πιστεύω ότι οι δύο χώρες μας, ως χώρες με καθαρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μπορούν να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλωσορίζω λοιπόν για μια ακόμα φορά. Gostaria também de dizer que para enfrentar este problema temos que aplicar o programa que está agora à nossa frente entre a Grécia e a Turquia. Temos também que lutar contra o ISIS. Temos também que tentar acabar com esta barbaridade que existe. Para isto temos que colaborar entre nós, os nossos dois países, a Grécia e Portugal. Temos também que dar mais apoio e tentar, através da União Europeia, superar este problema e conseguir assim participar entre os dois países e solucionar o problema também dos refugiados, que é um problema grave. Gostaria também de agradecer a vossa presença aqui e uma vez mais e agradeço imenso a presença e obrigado. Posso falar em português ou é melhor em francês? Não, não, posso falar em português. Sim, sim. Bem. A minha colega vai traduzir. Muito bem. Senhor Presidente, queria lhe agradecer o prazer desta audiência e é para mim um grande prazer poder transmitir os cumprimentos do nosso Presidente da República e também a vontade comum que Portugal tem de trabalhar com a Grécia de uma forma cada vez mais estreita no aprofundamento do projeto europeu e da União Europeia. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μπόρεσα σήμερα να σας συναντήσω. Θα ήθελα να σας μεταδώσω επίσης, να σας μεταφέρω τα χαιρετίσματα του δικού μας Προέδρου της Δημοκρατίας και επίσης να σας εκφράσω την κοινή μας θέληση να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να ακούμε
ao berço da nossa civilização, para nos recordarmos que aquilo que fundou a Europa devem ser os valores, e é a defesa dos valores europeus sobre o que deve estar na base da construção do aprofundamento da União Europeia. Είμαστε εδώ στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στη βάση της Ευρώπης βρίσκονται αυτές οι αξίες, οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Como o presidente disse, a crise dos refugiados é em primeiro lugar uma crise humanitária de vítimas da guerra, das vítimas da perseguição, de vítimas do subdesenvolvimento, que procuram na Europa a proteção internacional e que é dever da Europa assegurar essa proteção internacional. Όπως είπατε και προηγουμένως, η κρίση, η προσφυγική κρίση, είναι πρώτα απ' όλα ανθρωπιστική κρίση. Πρόκειται για θύματα πολέμου, για ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται διώξεις και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει την διεθνή προστασία τους. E essa proteção internacional tem que ser assegurada de uma forma partilhada, de um esforço entre todos, e não é aceitável para nós que países como a Grécia, que estão na primeira linha da proximidade com o Mediterrâneo Oriental, tenham de suportar um encargo desproporcionado relativamente a um esforço que tem que ser coletivamente assumido por todos os países da União Europeia. Ωστόσο, θα πρέπει αυτό το βάρος να διαμοιραστεί ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και λόγω εγκύτητας δέχεται μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, θα αναλάβει όλο το βάρος. Θα πρέπει αυτό το βάρος να το μοιραστούμε συνολικά. Η απάντηση πρέπει να είναι assente na solidariedade, na base da abertura de todos nós para a execução do programa de recolocação de refugiados e não pode ser uma resposta com base no fecho de fronteiras que viola claramente uma das liberdades fundamentais da União Europeia, que é a liberdade de circulação entre os nossos povos e os nossos países. Όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με βάση την αλληλεγγύη. Θα πρέπει όλοι να εστιάσουμε και να ενισχύσουμε την μετεγκατάσταση. Και φυσικά η απάντηση δεν είναι το κλείσιμο των συνόρων, καθώς αυτό το κλείσιμο των συνόρων παραβιάζει μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Portugal, desde a primeira hora, manifestou total solidariedade, quer com a disponibilização de meios para ajudar nas missões de vigilância da fronteira externa, quer para termos pessoal nos hotspots dos acolhimento dos refugiados, quer para apoiar numa base multilateral o programa de relocalização, quer para apoiar agora na base de reinstalação no acordo estabelecido da União Europeia com a Turquia, quer na proposta de acordo bilateral que hoje aprofundarei com o governo grego de um programa específico de relocalização de refugiados que estejam na Grécia e que desejam prosseguir a sua vida em Portugal. Η Πορτογαλία έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι στην Ελλάδα και μάλιστα έχει διαθέσει και πρόκειται να διαθέσει όλα τα μέσα τα οποία μπορεί να διαθέσει, είτε αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχει να κάνει με τη στήριξη του πολυμερούς προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων, είτε με την εφαρμογή της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είτε, όπως ήδη έχω αναφέρει και πρόκειται να αναφέρω και αργότερα στις συναντήσεις μου, το διμερές πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με τη μεταφορά προσφύγων από την Ελλάδα στην Πορτογαλία, όπου θα συνεχίσουν τη ζωή τους. Nós, o antigo Presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, lançou há cerca de 2 anos um programa que tem tido grande sucesso de acolhimento nas universidades portuguesas de estudantes sírios que viram os seus estudos interrompidos por via da guerra e que puderam reencontrar em Portugal a possibilidade de prosseguir os seus estudos, o que é fundamental para que a Síria não perca toda uma geração
qualificação e manifestamos desde, enfim, a todos os países da União Europeia e em particular àqueles que têm recebido maior número de refugiados como a Grécia, que quer nas nossas universidades, quer nos nossos institutos politécnicos, temos neste momento condições para poder acolher mais 2 mil refugiados no âmbito deste programa de prosseguimento dos estudos dos jovens sírios. Πριν από 2 χρόνια, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας στα πανεπιστήμια Σύριων φοιτητών, οι οποίοι λόγω της κατάστασης αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους. Αυτό γιατί θεωρήσαμε ότι δεν θα πρέπει μια γενιά των νέων στη Συρία να χαθεί, να καταστραφεί και να μην μπορέσει να συνεχίσει τις σπουδές της. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλες τις χώρες που έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό προσφύγων, όπως για παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Και δηλώνουμε ότι στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία μας έχουμε τις συνθήκες έτσι ώστε να φιλοξενήσουμε 2.000 νέους οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. E, por fim, acompanhamos também as preocupações do Sr. Presidente sobre a necessidade de aprendermos todos na Europa com a experiência muito traumática destes anos de crise da zona euro. E compreender que a verdadeira resolução dos problemas da zona euro não passa por prosseguir programas que já se verificaram não ter efeitos positivos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, mas podermos centrar as nossas atenções em completar a União Económica e Monetária, sobretudo em criar iniciativas que permitam retomarmos uma trajetória de convergência das nossas economias com as economias mais desenvolvidas da zona euro, porque não é possível estabilizar uma moeda comum agravando as assimetrias económicas entre os diferentes economias, entre os diferentes países. Τέλος, να σας πω ότι μοιραζόμαστε τις ανησυχίες σας σχετικά με την κρίση μέσα από την οποία διερχόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι μια δραματική εμπειρία και πιστεύουμε ότι η λύση για την Ευρωζώνη δεν είναι να συνεχίσουμε προγράμματα τα οποία έχουν ήδη αποδειχθεί ότι δεν έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία μας. Στόχος θα πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε την οικονομική και νομισματική ένωση μέσα από πρωτοβουλίες οι οποίες επιτυγχάνουν την οικονομική σύγκληση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης, μεταξύ των χωρών μας και των πιο οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών, καθώς ο τρόπος ανάπτυξης του κοινού νομίσματος είναι μέσα από την σύγκληση. E por isso é preciso dar prioridade agora ao investimento para o crescimento, para a criação de emprego e para a convergência. E para a convergência económica. Depois de tantos discursos sobre as reformas estruturais de cada um dos países, há uma reforma estrutural do funcionamento da zona euro que tem que ser agora uma prioridade. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη σύγκληση. Μετά από όλα όσα έχουν υποθεί για την Ευρωζώνη και τις διάφορες μεταρρυθμίσεις, πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να υπάρξει μια συνολική δομική μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Muito obrigado pelo seu acolhimento e espero que para além do nosso trabalho conjunto na União Europeia, possamos cada vez mais estreitar o relacionamento entre os nossos países, onde há um enorme potencial, designadamente na base da economia do mar, onde entre a importante marinha mercante grega e a nossa indústria de reparação naval, designadamente, onde o turismo que se desenvolve entre o Mediterrâneo e o Atlântico, temos muitas áreas de potencial de desenvolvimento comum. Τέλος, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την φιλοξενία σας
και πιστεύω ότι η κοινή συνεργασία μας θα οδηγήσει σε πιο στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Πορτογαλίας έχει ιδιαίτερη δυναμική σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η θαλάσσια οικονομία, η ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι πολύ ισχυρή, και παράλληλα η βιομηχανία, η ναυπηγική βιομηχανία της Πορτογαλίας, ή επίσης μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα του τουρισμού, τον τουρισμό τόσο στον Ατλαντικό όσο και στην Μεσόγειο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολύ κοινό έδαφος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακολουθείτε.